Την Παρασκευή το βράδυ αναρτήθηκαν στο Διάβγεια οι σχετικές αποφάσεις της διάλυσης των εργολαβικών συμβάσεων της κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Πάτρα Πύργος, χωρίς προς το παρόν να υπάρχει επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Υποδομών για το θέμα. Δεν έχει βγάλει ο κύριος Καραμανλής ούτε ένα δελτίο τύπου για να αιτιολογήσει την απόφασή του. Για ποιο λόγο ακύρωσε τις συμβάσεις, ποιο είναι το σχέδιό του από εδώ και πέρα, ποιες είναι οι απαραίτητες εγκρίσεις που χρειάζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια για να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση του έργου. Δυστυχώς το έργο δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί μέχρι το 2023 που είχαμε προγραμματίσει, αλλά μέχρι τότε δεν πρόκειται να ξεμπερδέψουν τα μεγάλα νομικά ζητήματα. Η εμπλοκή που θα έχει το έργο από τις ενέργειες του κυρίου Καραμανλή και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, δήλωσε ο πρώην Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και επεσήμανε ότι είναι παράνομες οι αποφάσεις του Υπουργού και το μέλλον θα δείξει ποιος δικαιώνεται. Σαν να χτύπησε το έργο ο κορονοϊός και δεν είναι Μητσοτάκης. Δηλαδή δεν γνωρίζει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση και γι' αυτό δεν έχει βγάλει και ο κ. Καραμανλής ένα δελτίο τύπου να αιτιολογήσει την απόφαση του. Mm-hmm. Για ποιο λόγο ακύρωσε τις συμβάσεις, ποιο είναι το σχέδιο από εδώ και πέρα, ποιες είναι οι απαραίτητες εγκρίσεις που χρειάζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια για να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση του έργου και μια σειρά από θέματα που φαντάζομαι τα έχει βρεθεί ο κόσμος της Δυτικής Ελλάδας και της Αχαΐας και της Ηλίας να τα ακούει όλα αυτά τα χρόνια. Δυστυχώς το έργο δεν πρόκειται να, όχι μόνο δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί μέχρι το 23 που είχαμε προγραμματίσει, μέχρι το 23 δεν πρόκειται να ξεμπερδέψουν τα μεγάλα νομικά ζητήματα και εμπλοκή mm-hmm. που θα έχει το έργο από τις ενέργειες του κ. Καραμανλή και της κυβέρνησης. Η άποψή μου είναι ότι είναι παράνομες οι αποφάσεις του Υπουργού και το μέλλον θα δείξει ποιος δικαιώνεται, αν και νομίζω ότι έχει φανεί ήδη αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή mm-hmm. δεν κοιτάει αν η κυβέρνηση είναι η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ ή άλλο κόμμα. Κοιτάει τη χώρα και αυτά που έχει κάνει η χώρα. Η χώρα λοιπόν έβγαλε το 2006 κάποιους διαγωνισμούς με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Υπουργός ο κ. Σουφλιάς, που είχε όλο το έργο από την Κόρινθο μέχρι την Πάτρα και μέχρι την Τσακώνα σε ένα έργο, σε ένα διαγωνισμό. Το 2013, ενώ επί της ουσίας δεν είχε γίνει, γίνει ένα πολύ μικρό ποσοστό του έργου, πολύ μικρό πραγματικά, ήρθε πάλι η χώρα και πάλι με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και είπε ότι αυτά τα στοιχεία που υπήρχαν στο διαγωνισμό του 2006 δεν καλύπτουν πλέον τον αυτοκινητόδρομο, δεν μπορεί να γίνει αυτοκινητόδρομο με αυτό το κόστος mm-hmm. και προχώρησε στο να απεντάξει από την εκτέλεση του έργου, από την παραχώρηση Ολυμπίας Οδού, mm-hmm. το μισό έργο. Από την Πάτρα και κάτω. Mm-hmm. Και ανέλαβε και τη δέσμευση ότι θα γίνει ως δημόσιο έργο. Έβγαλε ένα διαγωνισμό, όπως γνωρίζετε, ο οποίος δεν είχε καμία έγκριση ούτε χρηματοδότησης, ούτε γεωμετρικών στοιχείων του δρόμου. Ο διαγωνισμός αυτός είχε ψεύτικα στοιχεία όσον αφορά τις ποσότητες και γι' αυτό υπήρχαν οι απαραίτητες προσφυγές. Αποδείχθηκε αυτό στη συνέχεια. Βγήκε η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, έκανε 8 διαγωνιστικές διαδικασίες, πήραν την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είχαμε 2 χρόνια που κάναμε διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή mm-hmm. γιατί τα κοινωνιακά στοιχεία, ο φόρτος, ο κυκλοφοριακός φόρτος δεν επέτρεπε σύμφωνα με τους κανόνες που είχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρουμε έγκριση για αυτοκινητόδρομο. Πήγαμε λοιπόν σε μια μακρά διαπραγμάτευση. Mm-hmm. Τα στοιχεία αυτά τα έχουμε δώσει στη δημοσιότητα. Πήραμε την έγκριση και από τη στιγμή που άρχισε το έργο να εκτελείται είχαμε εκλογές. Η κυβέρνηση της Δημοκρατίας δεν προχώρησε όπως έπρεπε, όπως όφιλε να κάνει, να υπογράψει και τις 3 συμβάσεις
που δεν είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες, και ανταυτού ακύρωσε μονομερώς και χωρίς καμία αιτιολογία και τις συμβάσεις των εργολαβιών που εκτελούνταν κανονικά. Λοιπόν, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Νομίζω ότι αν είχε οποιαδήποτε έγκριση ο κύριος Καραμαλής, όφιλε να ενημερώσει και την Ηλία και την Αχαΐα και την Ελλάδα. Δεν έχει κάποια έγκριση. Θεωρώ ότι είναι πραγματικά εγκληματικό αυτό που έγινε με την ακύρωση των συμβάσεων. Είναι πραγματικά κρίμα αντί το 23 να έχουμε ένα αυτοκινητόδρομο σύγχρονο όπως είχαμε από την Κόρυφα μέχρι την Πάτρα και μέχρι το Πύργο και με δρομολογημένα την εκτέλεση των υπολείπων τμήματων από τον Πύργο μέχρι το Καλό Νερό και την ώρα μας του έργου για το Καλό Νερό Τσακώμα και τη διαγωνιστική διαδικασία, να μην έχουμε καν ούτε το Πάτρα Πύργος.